Στις 15 Ιουνίου θα γίνει ο διεθνής διαγωνισμός για την δημοπράτηση του Μεγαλόπνοου για το ρέθινο έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω σήμερα ότι ξεπεράσαμε όλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία είχαμε και στείλαμε στην περιφέρεια έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης και την αναλυτική και την διακήρυξη, την αναλυτική διακήρυξη και περιμένουμε την έγκρισή της να δημοπρατήσουμε την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού του Ρεθύμνου. Ο βιολογικός θα δέχεται τα λίμματα των Δήμων Αρκαδίου και Νικηφόρου Φωκά και αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή της ρύπανσης που μέχρι σήμερα συντελείται στα βόρεια παράλια. Είναι ένα έργο πνοής για το Ρέθυμνο και όλη τη βόρεια παραλιακή ζώνη, διότι θα απορρυπανθούν η θάλασσά μας και το περιβάλλον μας όταν έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Είναι ένα έργο χωρίς ΦΠΑ 9.382.000 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ φτάνει τα 11% περίπου εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι τα 2 χρόνια και περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας σειράς ολοκληρωμένων έργων υποδομής με την εγκατάσταση δεξαμενών για την επεξεργασία λίμματος λάσπης, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχουν μεγιστοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιολογικός έχει ήδη κοριστεί και έχει ξεπεράσει την δυνατότητα λειτουργίας του.